τηλεόραση του Flash βρίσκεται σήμερα στην περιοχή των Πρεσπών, στο Λεμό. Και πιο συγκεκριμένα, στον αγροτικό συνεταιρισμό φασαλοπαραγωγών του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, ο Πελεκάνος. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Ναλπατίδη. Μιλάμε τώρα, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. 14 χρόνια ζωής ο συνεταιρισμός. 14 χρόνια ζωής κλείνουμε φέτος. Πώς πήγε η παραγωγή? Η εισοδιά μας ήταν από τις καλές φέτος και όχι μόνο αυτό καλή, ήταν και ξερή χρονιά. Δηλαδή, ο αλωνισμός έγινε σε ξερό τόπο, σε ξερό μέρος, που τα φασόλια μας δεν θα χρειάζονται πλέον να μπουν στο ξερατήρι για να ξεραθούν. Είναι ξερά, είναι καλά. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η καλύτερη σεδιά των τελευταίων ετών, μπορούμε να το πούμε αυτό? Εγώ, όπως θυμάμαι, των τελευταίων 14 ετών που δουλεύουμε εδώ στον συνεταιρισμό, είναι η καλύτερη χρονιά. Για εξηγήστε μας λίγο, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στον πυρήνα των Πρεσπών, την λεκάνη των Πρεσπών που λέω εγώ. Είμαστε στο λαιμό των Πρεσπών που έχει έδρα ο Πελεκάνος. Και εδώ πέρα είναι το διαλογητήριο? Εδώ είναι το διαλογητήριο, συσκευαστήριο του Πελεκάνου. Τι ακριβώς δηλαδή γίνεται εδώ πέρα? Εδώ γίνεται η συσκευασία, η διαλογή και η τυποποίηση του προϊόντος. Τώρα μιλάμε, είναι η παραγωγή που έρχεται από όλους τους παραγωγούς συνεταιρισμού. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και στα Big Bag, οι παραγωγοί έχουν φέρει τα προϊόντα τους από το χωράφι, τα βάζουν στο Big Bag και από εκεί υπάρχει μια διαδικασία πολύ μεγάλη που θα πάει στην κοσκίνα, στον πρώτο χρόνο διαλογέα. Από εκεί θα περάσει, αν είναι υγρό το φασόλι μας, στο ξεραντήρι που βγαίνει και έξω, και από εκεί είναι το τέλειο μηχάνημα, ο καινούριος ο έγχρωμος χρωματιολογίας που είναι η τελική καθάριση. Πόσοι παραγωγοί έρχονται εδώ και αφήνουν τη σοδιά τους? Ένα πολύ μεγάλο μέρος εκτός παραγών φέρνει εδώ και να καθαριστεί το προϊόν τους. Βέβαια, όλοι τα μέλη μας που είναι αυτή τη στιγμή απαρτίζουν από τα 34 μέλη, αφήνουν όλη την παραγωγή τους εδώ που γίνεται η συσκευασία, η διαλογή, η τυποποίηση και η πώληση του προϊόντος. Πάντως μιλάμε για ένα περίφημο φασόλι, είναι πολύ γνωστό το φασόλι Πρεσπών. Βεβαίως, είναι πολύ γνωστό λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, λόγω του pH του εδάφους, γιατί το pH μας είναι πολύ υψηλό για κάποιους που ξέρουν, με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί φλούδα το φασόλι μας και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Βέβαια, βοηθάει και τα χωράφια σε αυτό το κομμάτι και το μικροκλίμα που είναι της περιοχής. Με τις λίμνες κιόλας δίπλα. Βεβαίως. Να φανταστείτε ότι ελέφαντας στην περιοχή της Καστοριάς δεν γίνεται. Είμαστε τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά. Να πούμε, ελέφαντας είναι τύπος φασολιού. Βεβαίως. Υπάρχουν τρεις κωδικοί στην ουσία στην περιοχή μας. Το μεγαλόσφαιρμα Πρεσπών που είναι η κοινός φασολάδα, ο γίγαντας αλλά και ο ελέφαντας που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον γίγαντα. Και με μεγάλη θρεπτική αξία τώρα. Βεβαίως. Έχει τρομερή θρεπτική αξία, που στη συσκευασία μας αναγράφεται ακριβώς οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα πάντα. Πάντως πρέπει να πούμε, επειδή εδώ πέρα βλέπουμε μεγάλη κίνηση, πολύ κόσμο να δουλεύει, τα φασόλια εδώ, ο συνεταιρισμός δίνει ζωή σε αυτόν τον τόπο. Όχι μόνο δίνει ζωή, αλλά δίνει και δουλειές σε πολλές οικογένειες στην περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο μας κάνει πολύ υπερήφανους. Αυτά τα φασόλια είναι αυτό που λέμε για την εσωτερική αγορά ή έχουμε και εξαγωγές? Κατά το πλείστον είναι για την εσωτερική αγορά και βασικότερα προς την Αθήνα. Βέβαια, κάνουμε πολλές προσπάθειες να μπούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα μαγαζάκια για να μπορεί να είναι προσβάσιμο σε όλους τους καταναλωτές. Τώρα, ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Σχέδια έχουμε πολλά. Καταρχήν, αυτό έχουμε πολλά και πολλά προβλήματα, έτσι. Καταρχήν, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να μην βλέπει ο καταναλωτής τι πρέπει να αγοράσει, αλλά να παίρνει κοινό σούπα ένα προϊόν και να το μαγειρεύει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς, Κινέζικα, Κυρκυζίας, Πολωνέζικα, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όμως και ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό που πρέπει να είναι η Πρεσπών. Με τις παράνομες ελληνοποίησεις τι γίνεται? Εκεί είναι η Αχίλλειος πτέρνα η δική μας. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε κατεβεί και στον υφυπουργό, τον κύριο Κόκαλη. Προσπαθούμε μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου να περιορίσουμε λίγο τις ελληνοποίησεις. Τι εννοώ? Όταν έρχονται κάποια κοντέινερ από την Κίνα ή από οπουδήποτε, αυτά έχουν και κάποιο παραλήπτη. Μέσω του ηλεκτρονικού τιμολογίου να φαίνεται ποιος είναι ο παραλήπτης και πού πουλούνται αυτά τα περιβόητα κινέζικα φασόλια. Δεν μπορεί όλα να πουλούνται για Πρεσπών ή για Καστοριάς. Αυτό δεν είναι, δεν γίνεται. Προσπαθούμε μέσω της τυποποίησης εμείς να μπορεί. Και βέβαια τα φασόλια μας είναι μπιέ, όπως ξέρετε. Είναι προστατευόμενη γεωργική ένδειξη. Προσπαθούμε να τα τυποποιούμε εμείς τα φασόλια μας για να μπορεί να υπάρξει πραγματικά αυτό που λένε, ότι αυτός που αγοράζει φασόλι Πρεσπών να είναι φασόλι Πρεσπών και όχι κάτι άλλο.
Και όποιος το δοκιμάζει νομίζω ότι δεν θα ξαναφάει άλλο φασόλι. Και κάτι τελευταίο. Μου είπατε για τους παραγωγούς οι οποίοι φέρνουν εδώ τη σοδειά τους. Τώρα στο διαλογητήριο πόσος κόσμος δουλεύει συνολικά σε όλη αυτή την αλυσίδα που βλέπουμε? Φτάσαμε μέχρι και τα 35 άτομα. Είναι πολύ καλή διαδικασία γιατί και ο κόσμος θέλει δουλειά. Το μεροκάματο είναι καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό.